Σε αυτό το βίντεο θα περιγράψουμε την αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια. Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού κινητήρα, συνεχόμενο ρεύματος, είναι η δύναμη Λαπλάς. Δηλαδή έχουμε το βόρειο και τον νότιο πόλο, βρίσκεται ένα αναγόγιμο χάλκινο σύρμα στο μέσο και η δύναμη Λαπλάς είναι αυτή που περιστρέφει το χάλκινο αγωγικό σύρμα, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πόλους. Και θα πάμε να δούμε πώς βρίσκουμε το μέτρο της δύναμης Λαπλάς και την κατεύθυνση της. Η δύναμη Λαπλάς δίνεται από τη σχέση F, είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου β επί το μήκος του αγωγού επί το I επί το ημίτονο φ. Το φ είναι η γωνιά που σχηματίζει ο αγωγός μαζί με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές. Και τώρα πάμε να δούμε πως είναι. Αν είναι εδώ, αν είναι παράλληλος ο αγωγός, τότε η δύναμη με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές, τότε η δύναμη Λαπλάς είναι 0, ενώ αν είναι κάθετη, τότε το φ είναι 90 μοίρες, άρα η δύναμη Λαπλάς είναι β επί το L επί το I. Άρα έχουμε τη δύναμη Λαπλάς να εμφανίζεται μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές του σύρματος, οι οποίες είναι κάθετες πάνω στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές. Τώρα πώς υπολογίζουμε την κατεύθυνση της δύναμης Λαπλάς? Τον αντίχειρα μας τον τοποθετούμε από το θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής των αρνητικών, δηλαδή στη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, του συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, του μαγνητικού πεδίου με φορά από το βόρειο πόλο στον νότιο πόλο, και το μέσο θα είναι η δύναμη Λαπλάς. Αυτά τα τρία φυσικά μεγέθη είναι κάθετα μεταξύ τους. Και τώρα πάμε να δούμε εδώ. Θα δούμε εδώ το χάλκινο αγωγό, την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και τη φορά, ο βόρειος και ο νότιος πόλος, και να πάμε να δούμε πώς υπολογίζουμε τη δύναμη Λαπλάς. Αν στην πρώτη περίπτωση η δύναμη Λαπλάς βάζουμε το αντιχείρα μας με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, το δείχτη από το βόρειο προς τον νότιο πόλο, έτσι η δύναμη Λαπλάς θα είναι προς τα πάνω, ο μέσος δείχνει ότι έχει φορά προς τα πάνω. Και πάμε να δούμε την άλλη περίπτωση, αν το ρεύμα μας είναι προς τα κάτω, αντίχειρας μας είναι προς τα κάτω, η ένταση, ο δείχτης πάει από το βόρειο προς τον νότιο πόλο, άρα η δύναμη Λαπλάς θα δείχνει προς τα κάτω. Αυτή οι δύο δυνάμεις είναι ζεύγος δυνάμεων και δημιουργούν την περιστροφή του χαλκινού πλαισίου, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο αυτό θα το δείξουμε με μια απλή δραστηριότητα.